Για έναν αγώνα που δεν διστάζουν να το χαρακτηρίσουν τελικό, έχουν προετοιμαστεί άπαντες στις τάξεις του Τυρνάβου, δεδομένου ότι την Κυριακή στι 3 φιλοξενούν στο στάδιο Αλκαζάρ τον Αγροτικό Αστέρα, που έρχεται με νέο προπονητή στον πάγκο του, τον Πέρικλια Μανατίδη. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην ώρα του βαθμολογικού πίνακα με έναν βαθμό και είναι λογικό και ανέρηθροι να μην βλέπουν μπροστά του άλλο αποτέλεσμα από την νίκη που θα του δώσει την απαιτούμενη ανάσα για να συνεχίσουν απτόητη την προσπάθειά του. Μια προσπάθεια, την ένταση της οποίας εγγυήθηκαν προπονητής και παίκτες στον πρόεδρο της ΠΑΕ Βασίλη Μπρέζα, ο οποίος επισκέφτηκε μάλιστα στη διάρκεια της εβδομάδας στα αποδητήρια, τονίζοντας την πίστη του σε όλους όσους απαρτίζουν το αγωνιστικό τμήμα. Ζήτησε μάλιστα την επίτευξη τουλάχιστον δύο ανά μάτς, με δεδομένο ότι σύμφωνα με την φετινή συνήθεια των διαιτητών, το πρώτο θα ακυρώνεται. Στο μεταξύ, αγώνα δρόμου έγινε αλλά και συνεχίζεται προκειμένου ο Άγγελος Δικόζη να έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Σαμαράκι και Σκαμπάνη, κάτι που θα αποφασιστεί την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, ενώ δεδομένη είναι η επιστροφή του Σολφερίνο που εξέτησε την τιμωρία του από την αποβολή του στον αγώνα κυπέλου με τον Εγυνιακό.